εγώ τρέλα που με πιάνει. Τι εννοεί? Ότι ρουφάνε το αίμα με το καλαμάκι. Όταν ανοίγει ένα καινούριο μαγαζί, δέχεται την επίσκεψη των επίδοξων πρόστατων. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάθουμε τίποτα, σας το λέω εγώ. Πάρα πολύ μυστήριο. Παίρνουν τηλέφωνο και με απειλούνε. Πού θα βρεθούμε να το κουβεντιάσουμε? 2.000 κάθε 15 το μήνα, Καλωρίζει και η συνεργασία, ρε μάστορα. Οι πιο άγριοι μπράβοι της Αθήνας είναι παγωτατζίδες. Αφού σου λέω τους είδα. Άμα δεν το έκαναν αυτοί, τότε το έκαναν οι πραγματικοί προστάτες. Ρε τσιλιβήθρα, εσείς τα κάνατε όλα αυτά? Και όλα τα μαγαζιά έχουν τους νονούς τους κανονικούς και εκεί ακόμα εγώ ξεφτύλα. Έλα ρε Τέρι. Να σας πάω κάπου. Ποιος οδηγεί καλύτερα, ο Στεφάνου ή εγώ? Ο Στεφάνου 100%. Ο Στεφάνου οδηγεί καλύτερα. Ο Στεφάνου μιλάει καλύτερα. Ο Στεφάνου γελάει καλύτερα. Ο Στεφάνου κλείνει συνεντεύξεις. Βαρέθηκα. Εμένα μπορείς να με δεις μια φορά. Μίλα μου, Βρώμικα. Today my head is in a mess. Today I'm not as out of control. To miss you more every day. I pray your memory fades away. Just get the fuck out of my life. Cause today, again I feel like crying. There is always you drowning me till I die. Όπως σας έλεγα και πριν, είμαστε μια ομάδα δυναμική. Το βλέπω, αλλά το βλέπω. Συγχαρητήρια. Την επόμενη φορά να με ρίξεις από το λυκαβητό. Ευχαρίστως. Βράζει το αίμα, μάλιστα. Όμως, συγγνώμη. Τι έγινε? Μεγαλώσαμε την είσοδο. Καλά, τέλειο. Άτσα, και καινούριο δεκόρ. Να σας συστήσω τους συνεργάτες. Τι γενιά είναι αυτά, καλέ? Συγγνώμη, ο Στεφάνου από πού θα έρθει? Μη φρικάρετε. Δεν το ρόφησε και από πάνω το μαγαζί. Και να σας ρωτήσω, πώς το λένε το μαγαζί? Μπάτε σκύλια, λέστε! Ωραίο, αλλά λίγο μεγάλο. Τι ωραίο, αλλά μεγάλο, ρε ψηλέ. Δεν είναι όνομα για το μπαρ, είναι το ίδιο το μπαρ. Μπάτε σκύλια, λέστε. Έλεος, ρε ψηλέ, σαν τα μούτρα τους έχουν κάνει. Πλάκα έχεις. Και τι όνομα είπες για το μαγάζι στο περιοδικό τελικά? Τους είπα εκεί πέρα ότι, ξέρεις, το κρατάμε κρυφό για έκπληξη και τέτοια. Είχα και τον άλλο τον τρελαμένο, τον τριαντάβλο. Το μαγαζί και το μαγαζί. Λες και μίλα για την ταβέρνα του Μπαρμπαλάμπου. Μαστοράκο μου, αυτά θα μπουν εδώ, ε. Χαρτί θέλω να μου το κάνεις. Αλήθεια, οι άλλοι πού είναι? Ξεκουμπιστήκα. Όχι, κατάλαβα. Τους τάχωσες. Όχι, ρε, σε ψηλέ. Ήταν και άνε λουφάξη εκεί πέρα, σαν... Εκεί ήταν και ο άλλος ο κοπρίτσος, ο τριαντάφυλλος, σαν τη βρεγμένη γάτα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Είτε όμως πως μπήκαμε. Είμαστε μεγάλοι στάνες. Σαν σούπερ ήρωες μπήκαμε, παιδιά. Σούπερ ήρωες. Ωραίο όνομα για το μαγαζί, ε! Σιγά μην το πούμε και σούπερ κούφι. Εσύ να μην μιλάς. Ρε παιδιά, μην τσακωνόσαστε όλη την ώρα. Εγώ δεν τσακώνομαι, είναι αστερόπι. Φαίνεται έχει καιρό να κάνει σεξ. Αλήθεια. Πόσο καιρό? Αυτά είναι προσωπικά. Με αστερόπι μου, φάει και κάτι ρεκόρ μου να έχεις δυνάμεις. Πώς είσαι έτσι? Περιμένεις παρέντα σοβαρά. Τι να σου πω τώρα. Πώς θα την τρατάξουμε την Αθήνα, ρε ψηλέ? Χωρίς όνομα, χωρίς μπάρα.
Έχεις εσύ ξαναδεί ιδιοκτήτες έτσι τόσο εκεντρικούς να μπουκάρουν στο μαγαζί από τις τζαμαρίες? Τη γειτονιά πάντως την τραντάξαμε. Έλα ρε σε ψηλέ και εσύ όλα τα παίρνεις στα αστεία. Αφού έχεις πλάκα ρε μαν. Εκτός από πλάκα έχω χρέη, έχω λογαριασμούς και έχω και εκείνο τον κόλλο αριθμό του πρωτοκόλλου που καθυστερεί έτσι από μόνος. Έχω και τη μάνα μου. Παντρέψου αγόρι μου και παντρέψου πασά μου. Άσε μας ρε μάνα. Σε πρίζει κάθε μέρα? Όχι κάθε μέρα, κάθε γενέθλια. Εκεί δύο εβδομάδες πιο πριν αρχίζει τον κύριε Λέξα. Έλα ρε, έχεις γενέθλια, πότε? Ψηλέ, άστα τα γενέθλια. Άστα τα γενέθλια, δεν τα γιορτάζω γιατί μου φέρουνε κατάθλιψη. Εσύ κοίτα εκεί πέρα να μην δημοσιευτούν τα ρεζιλίκια μας και γελάσει ο κάθε πικραμένος. Όχι αγόρι μου, μην ανησυχείς. Τα ελέγχουμε τα έτυπα. Θα έχεις εξώφυλλο με κύρος. Κύρος, ε! Άσε με ρε μάνα με τα γενέθλια και τα γενέθλια και τα γενέθλια. Μιλάμε για ταμπλόιτ εδώ πέρα. Και εσύ μου λες παντρέψου. Έχουμε δουλειές λέμε τώρα. Πήγαινε σε κανένα περίπτερο. Να δεις το γιο σου εξώφυλλο. Μα τι λέμε, έλα, γεια. Αδερφέ μου, δίνεις το αμόκ. Δυστυχώς τελείωσε, φίλε μου. Ωρε, πουλάμε, πουλάμε τρελά. Είμαι εξώφυλλο. Μισό λεπτό, έχω ένα τελευταίο. Τι, δεν είμαι καλός? Σκούρος βγήκε. Μάλλον θα φταίει η εκτύπωση. Ρε Ρίτα. Τι? Αχ ναι, μωρή, είναι ο πρόεδρος της Κούβας. Όπου τον καημένο το σώτο. Μπα, δεν τον νοιάζει, δεν μασάει. Ψσ, είδες σου φτιάξα έτσι. Θα είσαι από πίσω θεός. Ανέβα, ανέβα. Κοίτα, κοίτα. Πάμε. Γουστάρω! Sorry. Τι είναι αυτό το πράγμα? Η μπάρα. Αμάρε, παιδιά, σοβαρευτείτε επιτέλους. Θα σκοτωθεί κανένας άνθρωπος εδώ μέσα. Χάλια τα νεύρα της τελευταία. Χάλια, χάλια. Τι συμβαίνει? Τίποτα, τίποτα. Α. Για πες μας, τι όνομα σκέφτηκες? Αγαμία Κλαμπ. Εσύ κόφτω. Αμάρε, τριαντάφυλλε, καλά σου λέει. Έλα ρε, αστυροπάκι, πες μας, πες μας. Χαμογέλιο Κλαμπ. Το ίδιο είναι, δεν το είπα εγώ. Γεια σας, παιδιά! Α, ο Νίκος! Γεια! Τρέξε να του ζητήσει αυτόγραφο. Παπάκι, γιατί έκοψε το γυμναστήριο εσύ? Γιατί νόμιζε ότι τετρακέφαλος είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Έλα ρε, Ροκά, κόφτα αστεία. Ρε, παιδιά, έχω στεναχωρηθεί με το Σωτήρι. Είναι χάλια. Όχι, του μίλησα εγώ, είναι πολύ cool. Λέει, δεν τον νοιάζει καθόλου, λέει, όλα καλά. Σίγουρα. Γιατί τον πήρα και δεν απαντάει. Θα έχει πέσει στο Δήμο για τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μηδέν. Ένα τίποτα. Ο Μίστερ κανένας. Α, κατάλαβες. Ούτε ένα εξώφυλλο δεν αξίζουμε. Με καταλαβαίνετε, κύριε Τσιλή Γιώργο. Κάποιος που έχει ένα κέντερινγκ και ένα μπαρ, κάθε μέρα δεκάδες ανοίγουν μπαρ. Τα είπα και στον Νίκο. Δεν έχει story. Δεν έχει ζουμί. Δεν έχει τίτλο. Καταλαβαίνουμε, ρε Σιφλόρε, δεν καταλαβαίνουμε. Άσε μας ρε μάνα κι εσύ, άσε μας ρε μάνα, όλοι το χαβά τους. Τίτλο, όχι τίτλο, ούτε όνομα για τον μπαρ δεν έχουμε καλά καλά. Όλα της πλάκας. Στεναχωρήθηκα, ρε παιδιά. Το είχα υποσχεθεί και τώρα τον κρεμάω. Δε φταίς εσύ. Πρόσεχε, Νίκο. Εγώ λέω να βγάλουμε το μαγαζί ο εξολοθρευτής και να βάλουμε τη φωτογραφία του Παντελάκη μου στην ταμπέλα. Τελικά δεν κάνω αυτές οι ρόδες. Έτσι και θα σ' αλλάξουμε. Πρέπει να βάλω πιο μαγαζί. Τι, δεν έχει ο Σώτος ζουμί? Όχι. Ο Σώτος είναι... Σούπερ ήρωας. Σταρ. Αγωνιστής. Ένας ημίθεος είναι. Έχει και γενέθλια σε λίγο, το ξέρετε. Όχι. Γενέθλια. Συνέντευξη. Ζουμί. Δηλαδή τι ζώδιο είναι? Έχω μια ιδέα.
Happy birthday to you, happy birthday. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί χαιρόμαστε. Happy birthday to you, happy birthday. Έλα μεγάλε, σου έχω θέμα. Ζουμερό. Λέγε. Υπομονή όταν ήρθε η ώρα. Έλα, θεία! Έλα! Η Βαγγελίτσα είμαι! Ναι! Της Μαρίας και του Ιάκωβου! Ναι! Τι έγινε! Καλά, καλά! Εδώ κάνουμε δουλειές με το γιο σου! Να σου πω, ρε θεία, πότε είναι τα γενέθλια του Σωτήρη? Γεια σας. Δηλαδή είναι Σκορπιός. Με οροσκόπο Σκορπιό. Γι' αυτό δεν ανοίγεται εύκολα. Είναι πολύ μπερδεμένη η υπόθεσή σας. Μα γιατί το λέτε αυτό τώρα, τι μπερδεμένη, αφού όλα σωστά ήταν. Τον αριθμό πρωτοκόλλου περιμέναμε. Μας είχαν πει μάλιστα ότι βγήκε. Ότι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Αριθμό πρωτοκόλλου. Δημοτικό Συμβούλιο. Με ποιον καταθέσατε τα χαρτιά? Τι με ποιον, μόνος μου. Μόνος σας. Χωρίς λογιστή, χωρίς δικηγόρο, απλά έτσι ήρθατε και καταθέσατε τα χαρτιά. Μάλιστα. Ολόκληρο catering έχω, ξέρετε. Θέλω να πω, ξέρω από αυτά. Κοιτάξτε, επειδή βιαζόμαστε και θέλουμε να προωθηθεί η διαδικασία, οπότε αν για το σκοπό αυτό χρειάζεται να προσφέρουμε κάτι. Τι εννοείτε? Ποιος νομίζετε ότι είστε, κύριε Τσιλιγιώργο? Ποιος είμαι? Δεν είμαι. Πείτε μου την επωνυμία της εταιρείας. Συγγνώμη. Πώς λένε το κατάστημά σας? Κατάλαβες από όλα τα λαμόγια τους δημοσίους υπαλλήλους, γαμώ το εφάπαξ τους. Εγώ έπεσα στη σωστή, Μητσοτάκη έπρεπε να με λένε. Ε? Έξι και ξερός. Ρε, να όνομα για το μαγαζί. Όχ, να βάλω κράνος. Πάω, Σωτήρης. Ακούω. Χαβάι 5-0. Με βλέπεις πως σε βλέπω. Γιατί ρε Σωτό, είναι το όνομα μιας τηλεοπτικής σειράς. Εγώ έβλεπα χτυποκάρια στο Beverly Hills. Και Baywatch. Baywatch Club στην καρδιά του κεραμικού. Και να αναβοσβήνει. Κλαπ, 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 κλαπ. Πολύ καλό. Ρε Παντελή, αγόρι μου, μπορείς εσύ σε παρακαλώ πάρα πολύ να φτιάξεις αυτή εδώ την κουμούτσα να μην κλαδέψει κανένα περαστικό έτσι κρακ, 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 κρακ. Και άφησέ τα ρε τα ονόματα, άφησέ τα. Και αυτές εδώ τις κολοφυλάδες. Τι τις κουβαλήσατε εδώ μέσα, κατεβάζετε το επίπεδο για να μας πιάνουν τον τόπο. Άντε μπράβο, γιατί τα νεύρα μου είναι χάλια. Να, κοίτα. Τέλεια, όπως και της Αστερόπης. Barman Jet. Άστο ναι, μωρέ. Να τα σπάσει όλα, να ευχαριστηθεί η ψυχή του. Αρέσει, τριαντάφυλλα, αγόρι μου. Άμα γουστάρεις, χώσε και καμιά στην τζαμάρια. Φρέσκια είναι. Πού πας? Στο διάολο. Έχω μια δουλειά. Happy, happy birthday, baby. Έφυγε. Ναι, ναι. Although you're with somebody. Λοιπόν, όλα οκ. Okay. Τα κορίτσια πήγαν. Ο Νίκος μίλησε με το ΑΜΟΚ και προχωράμε κανονικά. Πού τα θεσσερόδες κάνουν, ρε γαμότο. Πάντως, πολύ αγρίεψος ότος. Εδώ πόσο χρονών είναι? 5. Συγγνώμη, φόραγε πάνε στα 5 του. Όχι καλέ. Μέχρι τα 7. Αλλά μόνο κατουριώτα. Τουαλέτα πήγαινε κανονικά. Τι γλυκό. Θεία, μη μου πεις. Σε αυτή τη φωτογραφία είναι με τον... Ναι, ναι. Ήταν πολύ φίλοι. 1985. Μα τι μαλλί είναι αυτό. Και εδώ στο πάρτι του. Πω. Κάθε χρόνο στα γενέθλιά του φωνάζαμε κλόουν.
Τρελαινόταν. Πώς και πώς τα περίμενε τα γενέθλια. Για τους κλόουν. Ήταν κι αυτοί... Ούτε... Ούτε να το πω δεν μπορώ. Αυτοί οι τέτοιοι, οι κλόουν με τα... Με τα πορτοκαλί μαλλιά. Όποτε τους έβλεπα... Καντουριόμουν απάνω. Αφού ακόμα και τώρα, άμα... Άμα δω κλόουν... Με πιάνει έτσι, εδώ στη ραχοκοκαλιά, ένα σφίξιμο, ένα, μια ανατριχύλα, ένα σφίξιμο σαν... Τσάνγκ! Σατανάλια, τσάνγκ! Αλλά δεν μου είπατε, τι ετοιμάζετε. Τα γενέθλια που δεν θα ξεχάσει ποτέ του. Λίλι, κοίτα! Τούρτα σοκολάτα, η αγαπημένη του. Αφού έβγαζα τέτοιο τζιν-τζιν-τζιν-τζιν-τζιν-τζιν αναφυλαξία. Αλλά η μάνα μου εκεί. Εκεί. Κάθε γενέθλια τα ίδια. Κλόουν και τούρτα σοκολάτα. Πόσο τους μισώ τους κλόουν. Πόσο μισώ τη τούρτα σοκολάτα. Τούρτα, ποιος θα παραγγείλει? Εγώ. Ας πάει κάποιος μαζί του, μου φέρει κανένα χασισό κέικ. Γιατί τσακώνεστε συνέχεια εσύ? Μήπως, ε? Άντε ρε παιδιά, μακάρι να μπει και λίγη αγάπη εδώ μέσα. Και με τον τριαντάφυλλο. Γιατί τι έχει ο τριαντάφυλλος? Και τι δεν έχει? Ψήρες, τσιμπούρια, όλα τα καλά του Θεού. Εγώ. Ναι, εσύ. Δεν τρέπεσαι? Και εσύ που το ξέρεις? Αυτά φαίνονται. Τα νεύρα σου είναι σε οριακή κατάσταση. Μα τι κάνετε? Είναι μάγισσα. Διαβάζει τις σκέψεις μου. Μάγισσα. Πολύ αστείο. Τίποτα, κοιμήσου, μανούλα. Φιλιά, γεια. Ναι. Αστερόπη. Έλα. Τι κάνεις? Κλαίω. Γιατί? Γιατί κλειστικά παίξω και δεν έχω ούτε 50 ευρώ για τον κλειδαρά. Ολόκληρη γυναίκα και δεν έχω ούτε 50 ευρώ, ούτε κάποιον να δανειστώ. Έχεις εμένα. Δεν έχω φράγκο. Έτσι στο είπα για να έρθεις. Οκ, γεια. Έλα, μωρέ. Όχι. Εγώ έχω πρόβλημα και εσύ παίζεις. Αλλά αυτός είσαι. Κάνεις τον ευαίσθητο και τον ποιητή. Και ύστερα με κάνεις φρενζίλη μπροστά σε όλους με τα χοντρικωμένα τα αστεία σου. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Το χόντρινα. Μην μου λες συγγνώμη και ότι έχω δίκιο. Ωραία, δεν σου λέω. Έλα. Τι γίνεται εδώ μέσα, παιδάκι μου? Τίποτα. Φτιάχνω σιγά σιγά το σπίτι. Μου το έχει αδειάσει πρώην. Και αυτά? Τα βρήκα. Πήρα και μερικά από το φίλο μας τον Παλιατζή. Σ' αρέσει αυτό? Όχι. Ωραία, το κρατάω.
Λοιπόν, εσύ θα κοιμηθείς στην κρεβατοκάμαρα και εγώ πάνω σου. Έλα, πλάκα κάνω. Full moon in that city, and the night was young. I was hungry for love, I was hungry for fun. I was hunting you down, and I was afraid when I saw you there. I didn't mean to stay. This is the night. Καλύτερα. Ξέρω εγώ. Τι είναι αυτό? Μιας φίλης μου. Συγγνώμη. Οι φίλες σου έρχονται σπίτι σου και μετά φεύγουν χωρίς βρακή. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Άμα σ' αρέσει, πάρτο. Άντε ρε, μωράκι μου, τελείωνε. Είναι αργά. Έχουμε και παραλαβεί τα χοιρινά αύριο. Τώρα, μωρέ, δύο λεπτά. Ξέρεις τι σκεφτόμουν? Την Αστερόπη. Λες να μην... Εμείς έτσι που είναι σαν τζιλιβήθρα, τι να την κάνεις. Γυναίκα είναι αυτή. Τι είναι αυτές, του Σωατού. Αχ. Για να δω. Καλά, πόσο χρόνο είναι εδώ και φοράει πάνω? Πέντε. Αλλά μόνο τσίσα. Τουαλέτα πήγαινα κανονικά. Α, εντάξει. Mm. Άντε, τελείωνε. Τι κάνεις, τι είναι αυτά? Κοιτάζω να δω που θα βάλω τα φρένα για τις ρόδες. Mm. Κάπου πάνω στην μπάρα, λέω, έτσι, με κουμπί. Να το πατάς και ένα φρενάρι. Μην τις ξυλώνω την ώρα και τις ξαναφτιάχνω. Τώρα που το λες, τι τέρατα είναι αυτά που... Πήρες τις βοηθητικές από τα ποδήλατα των παιδιών? Αφού τις χρειάζονται, τώρα έμαθαν. Παντελάκι, αρχίζω δίαιτα. Όχι, δεν λίγαμε, όχι. Μπήκε καγιά. Όχι, σου έχω καλύτερο. Τάμτα. Τώρα τι θες, να παρατήσω τη δουλειά? Να μ' αφήσεις. Σαν αδυνάτησες, για να σε δω λίγο. Ναι. Βρήκα όνομα για το μαγαζί. Σεξι Λίλι. Τέλειο! Εγώ λέω να το βγάλουμε σεξ Παντελή. Με κολακεύεις, μπαγασάκο. Κατρουλή. Κατρουλή. Ρε, δεν πάτε στο διάολο λίγο νυχτιάτικα. Άιντε, μπράβο. Πόνατα μας. Ναι. Σωτό, βρήκα όνομα. Πρόσεξε τι θα πεις. Σκέφτηκα να το βγάλουμε ζώδιο. Το δικό μου, ας πούμε. Ναι. Τι ζώδιο είσαι? Καρκίνος. Με οροσκόπο σιγό. Βοήθησε με. Βοήθησε με, θέλω να τα αντέξω αυτό. Μου το κλείσεις τα μούτρα. Εννοείται. Εγώ φταίω που σ' ανέχομαι τόσο καιρό με τις ιδιοτροπίες σου. Παιδιά, είναι τρελή. Τρελός είσαι εσύ. Που κάθισε μόνος σου σαν τον κούκο. Και σταμάτα πια να σκαλίζεις τη μύτη σου. Αμάν αυτή η συνήθεια τόσα χρόνια. Τι τόσα χρόνια, τι λένε. Ωραία, έχω μπλέξει άσχημα. Η τύπη είναι εξωγήινη. Τριαντάφυλλε, πού έχεις σαπούνι? Δεν έχω. Ξηραίνει το δέρμα. Και με τι πλένεσαι? Με νεράκι.
καθαρά. Είμαι σίγουρη. Τα πλήνα πρόπερση. Να σου πω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Και συγγνώμη αν γίνομαι στριμμένη που και που. Ποτέ δεν γίνεις στριμμένη. Να φτιάξουμε καφεδάκι. Καλά. Πώς ζεις εδώ μέσα? Με μουσική. Και όνειρα. Και με μερικές κατσαρίδες. Μόνο το καλοκαίρι, το χειμώνα φεύγουν. Πάνε σε πιο ζεστά κλίματα. Άμα θες μπορώ να σε βοηθήσω να το φτιάξεις. Θέλω. Σαν τρελός. Αυτό τι είναι? Φιλτράκια. Χειροποίητα. Λαϊκή τέχνη. Βρήκα όνομα. Κάπτεν Μπάφος. Εγώ σου είπα να μην το πεις. Γιατί, το χαϊδευτικό του παππού μου. Ρε, δεν θα με τρελάνετε εσείς. Κύριε Τσιλιγιώργο. Ό,τι σας καπνίζει κάθε μέρα. Κύριε Τσιλιγιώργο. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι η επωνυμία της εταιρείας είναι ίδια με αυτή που είχε δώσει ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Τι εννοείτε? Ότι καταθέτοντας τα χαρτιά δεν αλλάξατε επωνυμία και έτσι το κατάστημα έχει το ίδιο όνομα. Και πώς το λένε? Μπαρμπαδήμος. Πώς? Άκουσα καλά. Μάλιστα. Μπαρμπαδήμος ΑΕ. Μα καλά, η τέτοια η ταμπέλα έγραφε καφενείον η παραμυθιά. Δεν ξέρω τι έγραφε η ταμπέλα. Η εταιρεία πάντως έχει αυτή την επωνυμία. Μεταξύ μας πάντως, το Captain Buffos ήταν καλύτερο. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, μη σου πω ότι και το χαμογέλιο το βλέπω τώρα με άλλο μάτι. Παίρνω τους άλλους να έρθουν. Σύσκεψη! Και τώρα? Τώρα, από την αρχή όλη η διαδικασία. Και ο αριθμός πρωτοκόλλου. Συγγνώμη, μήπως ξέρετε, μπορούμε να ανοίξουμε και στο μεταξύ να προχωράει η διαδικασία της αλλαγής του ονόματος. Υπολογίστε τουλάχιστον 3 μήνες από τώρα. Ω, δεν θα τα πω. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν χρέη που τρέχουν, δάνεια, ΔΕΗ, λογαριασμοί, κάρτες, επιταγές. Και δεν έχετε χρήματα, ε? Δεν έχουμε. Δεν είναι, πού να τα βρούμε? Γιατί ξέρετε εσείς, κανένα που να έχει λεφτά, να. Από αυτούς εδώ που περιμένουν, παιδιά, έχει κανένας χρήματα, δεν έχουμε. Με περιοδικά, με δημοσιεύματα, με το Στεφάνου στην επιχείρηση και δεν έχετε χρήματα. Εδώ πήγατε να μας λαδώσετε.
Μην το ξαναπείτε αυτό. Είναι δυνατό. Μην το ξαναπείτε. Λαδό, τέτοιο. Όσο για τα άλλα, για τα περιοδικά που λέτε. Εγώ μια συνεντευξούλα πήγα να δώσω και αυτή την κόψανε. Γιατί δεν είχα, λέει, ζουμί. Ο κύριος κανένας. Ο κύριος ανύπαρκτος. Σοβαρά τώρα, τι νομίζετε ότι έχω λεφτά. Αν είχα χρήματα, εκατομμύρια, θα άνοιγα ένα μπαρ με όλους τους τρελούς. Και πιο τρελός εγώ, θα το καίγα σε μια βραδιά. Αν είχα χρήματα και πιο πολλά ευρώ, δεν θα ήμουν εδώ να σας παρακαλώ για μια σφραγίδα και για έναν αριθμό. Δεν θα είχα εκκρεμότητες, μ' αυτές τις μετριότητες. Έλα παιδιά, πάμε παιδιά, πάμε, πάμε να πάρουμε αέρα, αέρα. Σκασμός. Θα ήμουν κυριλές, με κόμενες πολλές, που δεν έχουν μυαλό. Εκατομμύρια θα είχε πορτσέριδες, καραμπινιέριδες. Αμέ. Και θα τον δείχνανε στα μεσημεριανά. Αν είχα χρήματα και μπλοκ επιταγών, θα ήμουν παρών στα κλαπ των Αθηνών. Με τους σελεμπριτής θα μ' είχανε στα κοσμικά. Τότε γιατί όλη αυτή η φασαρία για να ανοίξετε μαγαζί? Ξέρετε... Αλήθεια τώρα, γιατί όλη αυτή η φασαρία? Χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Κι αν δεν πατήσει ψυχή, κι αν πάμε άπατη. Κι αν δεν πάμε καλά, τουλάχιστον γνωριστήκαμε. Έχει τρομερή πλάκα να βρίσκεις κόσμο που σε κάνει να νιώθεις ζωντανός. 4 μήνες στην Αθήνα. Αν δεν ήταν όλοι αυτοί οι τύποι, θα έψαχνα ακόμα στο Facebook για φίλους. Ή θα τα είχα μαζέψει και θα είχα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη. Ρε γαμώτο, ας είμαστε καλά και όλα θα γίνουν τζετ. Να θυμηθώ κάποια στιγμή να γράψω ένα τραγούδι για αυτή τη φάση. Αυτό που μας ενώνει με τους άλλους είναι κάτι εντελώς τυχαίο. Στη δική μας περίπτωση είναι ένα μπαρ. Χθες ο γιος μου με ξαναρώτησε. Αφού έχουμε το χασάπικο, τι το θέλουμε ρε μπαμπά το άλλο μαγαζί? Όλα μπορούν να γίνουν αφορμές αγάπης, του λέω. Τελικά, ίσως αυτό το μαγαζί να είναι απλώς η αφορμή. Βίλα, Βένιου, Μπάλουξ, Ένβι. Αυτά είναι ονόματα για μαγαζιά. Έχουν ένα τέτοιο, ένα μέγεθος, μια μεγαλοπρέπεια. Privilege. Privilege. Προνόμιο. Προνόμιο δεν σημαίνει. Privilege. Στα αγγλικά, ε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Μπαίνεις μέσα σε αυτά τα μαγαζιά και αλλάζει η ψυχολογία σου. Αλλάζει η ψυχολογία σου. Γίνεσαι έτσι κατευθείαν προνομιούχος. Γίνεσαι εκλεκτός έτσι μαζί με όλους τους άλλους.
αλλά και εκεί ακόμα γαντεμιά. Ευχαριστώ. Γι' αυτό σας λέω. Μαύρα γενέθλια. Black birthday. Εδώ μένεις. Όχι, στην Εκάλη. Εδώ είναι το ξεχικό μου. Πλάκα έχεις. Παπάκι, εσύ εδώ κοιμήθηκες. Ναι. Με φιλοξένησε ο Τριαντάφυλλος. Είχα ξεχάσει τα κλειδιά μου και δεν ήξερα ποιον. Δεν έχω το τηλέφωνό σου. Θα πολύ πιο ήρεμα τα νεύρα της σήμερα. Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά. Να δούμε τι θα κάνουμε με τον αριθμό πρωτοκόλλου. Ωραία. Και θυμηθείτε τι είπε ο Σωτήρης. Η διευθύντρια είναι λίγο σαν... Την Αστερόπη. Αφήστε να πάω μια βόλτα από εκεί. Νίκο, τι έγινε με το ΑΜΟΚ? Μην ανησυχείτε. Τα έντυπα τα ελέγχουμε. Έτσι μας είπες και τις προάλλες και βγήκε ο Σότος πρόεδρος της Αμερικής. Της Κούβας, βρε. Α, και να δούμε και τι θα κάνουμε και με το όνομα. Να το προχωράμε, παιδιά, να το προχωράμε. Αυτή τη στιγμή κάπου είναι το όνομά μας, αλλά δεν ξέρουμε πού. Το ξέρετε ότι υπάρχει Κατσίκα Κλαμπ. Παιδιά! Έχω μια ιδέα. Προσέχουμε λίγο και τις γωνίες, γιατί να έχει πέρα, έχει ξεφύγει. Θέλει αγγλικό στο τέλος. Καλά τρομερή ιδέα απάντησε. Της Λιλίκας μου. Παιδιά, όλα έτοιμα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Παρακαλώ. Τι θέλετε? Έχω έρθει για την υπόθεση του κύριου Τσιλιγιώργου. Εσείς δεν είστε η διευθύντρια? Ναι, εγώ είμαι. Σας ακούω. Χρειαζόμαστε επιγόντως... Ξέρω τι χρειάζεστε. Κι εγώ ξέρω τι χρειάζεστε. Ένα ταξίδι με ποδήλατα. Όπως είπα και στον κύριο Τσιλιγιώργο, ο αριθμός πρωτοκόλλου θα καθυστερήσει. Πόσο συναρπαστικό είναι να πέφτεις καθημερινά στην περιπέτεια μιας ολόκληρης υπηρεσίας. Συγγνώμη. Τι υπέροχο. Μια γυναίκα μόνη ανάμεσα στους γίγαντες της γραφειοκρατίας. Ληξιαρχικές πράξεις. Πρωτόκολλα. Πιστοποιητικά γεννήσεως. Γεννήσεως. Αιτήσεις. Άδειες. Χαρτόσημα. Δώστε μου τον αριθμό πρωτοκόλλου. Τον έχω ανάγκη. Θα σας το δώσω. Με όλη μου την καρδιά. Εντάξει, Κιμπάρα. Σχεδόν εντάξει. Πείστε μου ότι πήγε ο Στεφάνου στο Δήμο και έκανε δουλειά. Αχα. Και όχι μόνον αυτό. Μεγάλε. Γεια σου, Νίκ. Μιλάμε για πολύ ζουμί. Τόσο ζουμί ότι μόνο η καπελούτσι, Πάρε καστόφωνο και έλα. Όλα αυτά που βλέπετε είναι από τα σκουπίδια. Να, και αυτό που καθόσαστε είναι μιας γιαγιούλας που πέθανε. Και φτιάξαμε ένα μαγαζί και ξεχάσαμε να βρούμε όνομα. Και μπάρα. Δεν έχουμε ούτε δικηγόρο, ούτε λογιστή. Μόνος του πήγε ο Σότος και κατέθεσε τα χαρτιά. Είναι πολύ δραστήριος. Καλά, δεν έχεις δει τίποτα. Μιλάμε, θα φτιάξουμε μια ροκ μπάντα, θα βγαίνουμε και το μαγαζί. Και μετά πλημμύρισε. Πανικός, δηλαδή. Και μετά ήταν κάτι γερή και έγινε χαμός εδώ πέρα. Έχω φτιάξει μπάρες, έχω βάλει ρόδες. Όπως καταλαβαίνεις, έχω αναλάβει τις μόνες σχέσεις του μαγαζιού. Να υπάρχουν τα βοηθητικές, τα αποδέχονται των παιδιών, φώναζε η γυναίκα μου. Χαμός σου λέω, δεν φαντάζεσαι σου λέω. Και όλο λέμε να ανοίξουμε, αλλά δεν ανοίγουμε ποτέ. Τέλεια. Όνομα βρήκατε τελικά. Λοιπόν, έτσι και με πάρεις αύριο το πρωί και μου πεις τίποτα για παντρίες και σούξου μουξου, θα σκοτωθούμε. Γίνεται να το ξεχνάμε κάθε χρόνο, αντί να το θυμόμαστε. Έλα, μπράβο. Άρε, Αθήνα. Αν δεν είχα μπλέξει με μια μάντρα μου, ηλίθιους, Μανχάταν θα σε έκανα. Μανχάταν. Manhattan Club,
στο κέντρο του κεραμικού. Αυτό είναι. Παλιόγερε, οι άνθρωποι σου. Τον κακό σας τον καιρό, κοπρίτες. Κοίτα, κοίτα, κοίτα το πίκπα, το πήγε. Εδώ τι είναι. Happy, happy birthday, baby. Oh. Δεν το πιστεύω. Ο αριθμός πρωτοκόλλου. Και τα βλαμμένα. Ναι. Σώτο μου, χρόνια πολλά. Μα να σε προλαβαίνω. Μην αρχίσεις. Παντρέψου αγόρι μου να κάνεις και ένα παιδάκι και θα τη το κλείσα. Τι? Εγώ? Ναι, αγόρι μου. Εξώφυλλο. Και είσαι κούκλος. Πότε έγινε αυτό και δεν μου είπαν τίποτα. Αφού... Καλά, μανά, κοίτα να δεις. Κλείνω, πάω να το πάρω. Έλα, γεια. Έργαλα με κόσμο, γενέθλια κι αυτά. Τι τίτλος μπήκε τελικά, αυτός που θα τραντάξει στην Αθήνα? Όχι, πολύ καλύτερος, πολύ πιο ανθρώπινος. Πιάσε, πιάσε. Έλα, όλα από εδώ έχει πέσει. Έλα, όπα. Δεν θα ξέρει από πού του έρχονται. Απανωτές. Να γελάσει λίγο το χιλάκι του. Γενέθλια είναι αυτά. Έχει πλάκα. Ποιος έχει πλάκα? Είναι ανθρώπινος και συγκινητικά αστείος. Αστείος! Φορούσε πάνες μέχρι τα πέντε του. Στα 17 του βγήκε για πρώτη φορά ραντεβού με το μεγάλο έρωτα της εφηβείας του. Αλλά από την αγωνία του πήγανε σινεμά και κατουρίθηκε. Έλα. Κατουρίθηκε. Δεν το πιστεύω. Φίλε με τσιμπάς λίγο. Καλά. Τσιμπά. Τσιμπιέμαι μόνος μου. Ρε η παγκόσμια ξεφτύλα. Η δόξα. Η δόξα του μετακοσμικά είναι πολύ παλιά. Στη δεκαετία του 80 έκανε παρέα με τον Στίβ Ντούζο και μάλιστα συμμετείχε και σε μια ταινία που βγήκε κατευθείαν στα βίντεο κλαμπ. Θα τρελαθώ! Από μικρός είχε διάφορες αστείες συνήθειες, λέει η μητέρα του, που κρατάει μέχρι σήμερα, όπως να σκαλίζει τη μύτη του. Ωρε μου έρχεται το κεφαλικό! Η γυναίκα της ζωής του. Ποια γυναίκα, ποια ζωή του. Μας εκμυστηρεύτηκε ότι παρά τους δισταγμούς του, ίσως προχωρήσουν στο γάμο, μια και η μητέρα του τη συμπαθεί πολύ. Με δυο λόγια, είναι μεγάλη μορφή
ο Τσιλιγιώργος που θέλει να φάει τον Τσιλιχρήστο. Όσο για το ίδιο το μαγαζί, χάος. Πραγματικά ροκεντρόλ. Μπαίνουν με τα οχήματά τους από την Τζαμαρία, ξέχασαν να βάλουν μπάρα, το διακόσμησαν από τα παλιατζίδικα, το έκαψαν, το πλημμύρισαν, το έχασαν και το ξανακέρδισαν σε πληστηριασμό. Και το πιο ροκεντρόλ απ' όλα. Να ζήσει Σωτήρη και χρόνια πολλά. Μεγάλο θα γίνεις με άσπρα μαλλιά. Το όνομα του μαγαζιού είναι... Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to Amani, happy birthday to you, happy birthday to happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday.